Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Για άλλη μια φορά μαζί εδώ στη φιλόξενη συγγνώμη του Blue Sky, στην εκπομπή Ελληνική Αγωγή. Όπως έχω ανακοινώσει, όταν έρχομαι εδώ στο στούντιο του Νέου Ηρακλείου, πράγμα το οποίο είναι πιο συχνό αυτό το μήνα όπου η άλση είναι κλειστή λόγω των θερινών διακοπών, θέλω πάντα να διαθέτω τηλεοπτικό χρόνο σε εσάς, δηλαδή στην ζωντανή τηλεφωνική μας επικοινωνία, γιατί με ενδιαφέρει να ακούγεται και η δική σας άποψη. Γιατί θέλω να ξέρετε ότι τόσο εγώ προσωπικά, όσο και κυρίως αυτός ο τηλεοπτικός σταθμός, θέλουν να ακούγεται η γνώμη των πολιτών. Σήμερα θα κάνουμε το εξής πράγμα. Σήμερα θα ξεκινήσω με τα βιβλία, ώστε να περάσουμε γρήγορα από το στάδιο των τηλεπωλήσεων και να ξέρει ο κόσμος καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής τι μπορεί να αγοράσει τηλεφωνώντας το 210-38-15.000. Και μετά θα ξεκινήσω τα σχόλιά μου επί της πολιτικής επικαιρότητας, ανοίγοντας και τις τηλεφωνικές γραμμές του σταθμού, ώστε όσοι το επιθυμεί να μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να επικοινωνήσει και να θέσει την άποψή του στην δημόσια κρίση, να μπορέσω και εγώ να απαντήσω και ούτω καθεξής. Έχουν γίνει πολλά το τελευταίο διάστημα. Θα έλεγα ότι η υπόθεση Siemens έχει και άλλη μια σημαντική επίπτωση στην ελληνική πολιτική σκηνή. Και κυρίως αυτή η επίπτωση για να κάνει με την, από ό,τι φαίνεται, οριστική διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η περίπτωση των δηλώσεων Κοροβέση και των αντιδηλώσεων όλων των υπολείπων εναντίον του Περικλή Κοροβέση νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο στα πολιτικά μας πράγματα. Αυτά θα τα πούμε στην συνέχεια της εκπομπής και κατά τη διάρκεια της αναλύσεως της τρεχούσης πολιτικής επικαιρότητας, αφού προηγουμένως δείξουμε τα βιβλία τα οποία θέλουμε να προβάλλουμε για την σημερινή εκπομπή. Πριν δείξω όμως βιβλία και πριν πω τίποτα άλλο, θέλω να δείξω κάτι. Απλώς για να δείτε ότι αυτό που είχε πει ο Σοφοκλής στην τραγωδία του Ιδίπους Τύρανος, όταν είναι η σκηνή όπου απαντάει ο Ιδίπους στον Τηρεσία, όπου λέει ο Ιδίπους να μάθω ποιος είναι ο πατέρας μου, και του λέει, μα πώς το κάνεις αυτό, και λέει ο Ιδίπους, το δε ζητούμενον αλωτώνεστιν, εκφεύγει δε τα μελούμενον. Αυτό το οποίο ζητάμε, το βρίσκουμε. Μας ξεφεύγει αυτό το οποίο παραμελούμε. Αυτά είναι οι δήλωσεις του Ιδίποδος στην τραγωδία του Σοφοκλέους. Γιατί το λέει αυτό. Ψάχνει, υποτίθεται, η ελληνική κυβέρνηση και οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις, για να μπούμε μονισμένη, να οπλίσει τη φαρέτα της με επιχειρήματα εις το ζήτημα των Σκοπίων. Εγώ θα σας δείξω κάτι που τυχαία έπεσε στα χέρια μου μέσω ενός φίλου που ήρθε στο γραφείο και μου έφερε το τεύχος. Το έχω βγάλει φωτιά για να σας το δείξω και θα κάνω και ένα σχετικό άρθρο σε επόμενο τεύχος ελληνικής αγωγής. Εδώ αυτό που βλέπετε είναι ένας χάρτης από αυτούς τους χάρτες όπου έχει μέσα το περιοδικό National Geographic. Όσοι παίρνουν το περιοδικό National Geographic είστε εξοικειωμένοι με αυτούς τους χάρτες. Ο συγκεκριμένος χάρτης είναι ασπρόμαυρος, είναι ένας ιστορικός χάρτης, γιατί έχει εκδοθεί, και θέλω, Αλέξη, να με βοηθήσεις και να φέρεις το φακό εδώ για να δούμε την ημερομηνία, έχει εκδοθεί το Δεκέμβριο του 1949. Δεκέμβριος 1949. Είναι οι κλασικές χώρες, National Geographic Magazine, έτσι, το περιοδικό National Geographic, του Δεκεμβρίου του 1949, έτσι, τόμος νούμερο 6, βλέπετε την ημερομηνία εκδόσεως αυτού του χάρτη. Ο χάρτης είναι ο ελληνο-ρωμαϊκός κόσμος της αρχαιότητος, τον βλέπετε όλο εδώ, και φυσικά πάνω στα αρχαία σύνορα έχει και τις σύγχρονες χώρες για να μπορεί να φαίνεται πού είναι η αρχαία περιοχή. Εδώ λέει Greece, Ελλάδα, εδώ λέει Τουρκία, έτσι και το καθεξής. Γιατί φέρω τώρα αυτό το χάρτη? Γιατί θα δείτε ότι στον χάρτη αυτό του 1949, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν είχαν τις σημερινές τους, ας το πούμε έτσι, πολιτικές οπτικές γωνίες και τα σημερινά τους οπτικά συμφέροντα. Άρα λοιπόν, ιστορικό χάρτη της αρχαιότητας ενός εγκύρου περιοδικού όπως είναι το National Geographic, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει η Μακεδονία, έτσι. Υπάρχει η Μακεδονία, εδώ, Μακεδονία, το βλέπετε, Μακεδονία, εδώ, Μασεντόνια, η οποία είναι μέσα στην Ελλάδα. Greece εδώ, Μασεντόνια. Πάνω εδώ, όπου είναι και τα Σκόπια, είναι οι αρχαίοι Στόβοι, Σκόπια, βλέπετε, Σκόπια εδώ,
αρχαίοι στόβοι κτλ. Αυτή η περιοχή λέγεται Παιωνία. Το βλέπετε καθαρά στο χάρτη του National Geographic. Η περιοχή αυτή λέγεται ιστορικά, το ιστορικό της όνομα και πράγματι αυτό είναι, Παιωνία. Αντίθετα, η Μακεδονία είναι όλη εντός της ελληνικής επικράτειας. Greece, Greece, Macedonia. Σκόπια, Παιωνία. Ποιος το λέει, το λέμε εμείς, όχι. Το λέει το περιοδικό National Geographic. Πότε? Το Δεκέμβριο του 1949. Πας λοιπόν με έναν τέτοιο χάρτη στο Αμερικανικό Υπουργείο των Εξωτερικών, στον κύριο τον ανεκδίγητο, τον Ντάνιελ Φρίντ, ο οποίος μας το έπαιζε και ιστορικός. Μην πω τώρα τι ιστορικός ήταν, τέλος πάντων. Και του λες ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Εδώ εσείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λέγατε αυτά. Τώρα έρχεστε και αναγνωρίζετε τα Σκόπια ως Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία που είναι η τωρινή πρόταση. Δηλαδή έρχεστε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να διαψεύσετε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο χάρτης έχει μεγάλη αξία γιατί είναι ιστορικός χάρτης. Και η ιστορία δεν μπορεί να αλλάζει σε 50 χρόνια όταν αναφέρομαι στην αρχαία εποχή. Άρα προφανώς αυτό που ίσχυε το 1949 για την αρχαία Μακεδονία, προφανώς το ίδιο ισχύει και το 2009. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει γιατί τα γεγονότα της αρχαίας Μακεδονίας είναι γεγονότα, είναι του παρελθόντος, έχουν ήδη γίνει, είχαν ήδη γίνει το 1949. Άρα για να υπάρξει μεταβολή πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο, εξωεπιστημονικό. Και αυτό το εξωεπιστημονικό φυσικά είναι τα πολιτικά συμφέροντα των σημερινών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την διάσπαση της Βαλκανικής και το καθεξής. Αυτά τα λέω προς γνώση και συμμόρφωση. Εάν κάναμε καλά τη δουλειά μας και αν ψάχναμε, θα είχαμε πολλά επιχειρήματα. Δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, οι ελληνικές κυβερνήσεις, γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν καταλάβει, είναι παντελώς άχρηστοι για τα χρόνια, παντελώς ανίκανοι στην απεξοργική πολιτική.